تعرف إذا كي مولين عندنا كاس تاكس في الجوز ما هو بياسة ما حاس كده ما كبس كي تدلون ما سوى كسر ما سلم ده كامس εδώ πέρα βλέπετε ένα τίτλο που αφορά κυρίως τις επιστημονικές μου δραστηριότητες στην ευρωκοινωνική κλινική. Δεν είναι ακριβώς εκεί που ασχολούμαι με την ΔΕΠΗ. Εκεί καμιά φορά ασχολούμαι με τα επαγγέλματα της ΔΕΠΗ, όπου όπως ο κ. Μπούρκας ανέφερε προηγουμένως, τα κλινιστικά, τα τροχαία αντικείμενα είναι αυξημένα στον τρόπο που ΔΕΠΗ και δυστυχώς εκεί βλέπω τους ανθρώπους μετά από το τροχείο αντικείμενο πολύ άδεια και να κάνουν τίποτα είτε για την ΔΕΠΗ και για κάτι άλλο. Αλλά θα σας μιλήσω μια ιδιότητα που ασχολούμαι έτσι με την ΔΕΠΗ και με τους νέους και με τους ενήλικες. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ξέρουμε ποια είναι η βάση της ΔΕΠΗ, ελπίζω μέχρι τώρα ποιοι από εσάς εδώ θεωρείτε ότι αυτά που βλέπετε πάνω είναι καινούργια. Πολύ ωραία. Όμως η ΔΕΠΗ δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή είναι η βάση της ΔΕΠΗ, αυτή είναι η συμπεριφορά που παρατηρούμε. Αυτά είναι τα προκαθήκα ελλείμματα. Στη συνέχεια όμως, επειδή έχουμε ΔΕΠΗ, δυσλειτουργούμε σε διάφορους τομείς. Ένα είναι η συμπεριφορά μας στους πολίτες, στο σπίτι, ακριβώς επειδή όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είμαι απρόσιτος, είμαι παρορμητικός, έτσι η συμπεριφορά μας γίνεται ενοχλητική. Η ακαδημαϊκή μου επίδοση, η εργασιακή μου επίδοση, επειδή δεν οργανώνομαι, δεν μπορώ να θυμάμαι τον χρόνο, δεν τον διαχειρίζομαι σωστά, δεν μελετάω στην ώρα που πρέπει, άρα και εκεί έχω επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή μου επίδοση, στα διαβάσματά μου, στα διαγωνίσματά μου ή στη δουλειά μου. Στις διαπροσωπικές μου σχέσεις επίσης μπορεί να έχω δυσκολίες, διότι είμαι ανυπόμονος, είμαι παρορμητικός, μπορεί να γίνω κριτικός, μπορεί ακόμα και με τον σύντροφό μου να δημιουργήσω ένα σωρό προβλήματα, όπως πολύ ωραία παλιότερα έχετε γράψει και ίδια από Χαλοπούλου σε παλιότερες ομιλίες, να δυσλειτουργώ επειδή έχω ΔΕΠΗ, ακόμα και στον ερωτικό τομέα. Και τέλος, την αυτοπεποίθηση. Επειδή έχω ΔΕΠΗ και επειδή την πατάω συνέχεια σε τόσους πολλούς τομείς και επειδή ακούω τόσα πολλά παράπονα από τους σημαντικούς ανθρώπους για μένα, τους γονείς μου, τους εκπαιδευτικούς μου, έτσι, αρχίζω να χάνω την αυτοεκτίμησή μου, αρχίζω σιγά σιγά να πιστεύω ότι δεν αξίζω. Όλα αυτά λοιπόν που σας βάζω εδώ έχουν να κάνουν άμεσα με τη ΔΕΠΗ και δεν είναι συνοσιρότητες της ΔΕΠΗ. Οι συνοσιρότητες είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλες διαταραχές που μπορεί να έχει κάποιος, όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές, ταυτόχρονα με τη ΔΕΠΗ. Βέβαια, συσχετίζονται, έτσι, που σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος με ΔΕΠΗ έχει πιο πολλές πιθανότητες να έχει μία από αυτές τις συνοπτικές που βλέπετε, όπως είναι η διαδικασία της συμπεριφοράς, που σημαίνει να είμαι βίαιος, να είμαι παράνομος, έτσι, ανάλογα και με την ηλικία μου φυσικά, να έχω μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσανεκμισία, έτσι, να είμαι αγχώδης, να έχω κάποια διαταραχή από το φάσμα του άγχους, κάποια κατάθλιψη, κάποια, δηλαδή διαταραχή του συναισθήματος, να έχω εξάρτηση. Αυτές είναι συνοσιρότητες. Δεν πάει να πει ότι η ΔΕΠΗ θα τα προκαλέσει αυτά. Απλά γονιδιακά, αν το θέλετε, είμαι προδιατεθειμένος να πάθω και κάτι από αυτά. Και επειδή εγώ καλούμαι τώρα να πω τι γίνεται στην πορεία των ανθρώπων που έχουν ΔΕΠΗ αν διαγνωστούν εγκαίρως και άρα και αν δεν διαγνωστούν εγκαίρως, έτσι, θέλω να διαχωρίσω ότι άλλο το τι θα γίνει στην πορεία επειδή έχουν μια συνοσιρότητα, κι άλλο επειδή έχουν ΔΕΠΗ. Και έτσι να συνοψίσω λοιπόν πολύ γρήγορα τι κάνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει ΔΕΠΗ. Νούμερο 1, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό μας είναι η θαυματιστική αγωγή. Έχουμε πολλά σκευάσματα, διαφορετικά σκευάσματα που μπορεί ο ψυχίατρος, είτε παιδοψυχίατρος, είτε ψυχίατρος ενηλίκων, να διαλέξει ποιο ταιριάζει στον καθένα. Έχουμε τεχνικές, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος προηγουμένως, στην νευροανάβαση, την τεχνική επιγύμναση του εγκεφάλου. Έχει υποδειχθεί πια επιστημονικά ότι μπορεί κάποιος να μάθει να ελέγχει καλύτερα τη συγκέντρωσή του. Έχουμε συμπεριφορευτικές τεχνικές, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, παιδικές ηλικίες, που μαθαίνει το παιδί πώς να πετυχαίνει αυτό που χρειάζεται με πολλά μικρά μπράβο, σπάζοντας τις υποχρεώσεις του σε μικρά βήματα.
ειδική αγωγή, γιατί παρόλο που μπορεί να μην έχει μαθησιακή δυσκολία ένα παιδί με βέμπη, επειδή δεν μελετάει λόγω της αφηρημάτωσης και της εξουσίας του, χάνει ακαδημαϊκά τρένα. Δεν μαθαίνει εγκαίρως πώς να μελετάει, πόση ώρα να μελετάει, τι να μελετήσει πρώτα, πώς να γράψει ένα διαγώνισμα, έτσι όλα αυτά και ειδική ερευνητική θα βοηθήσει. Η εκπαίδευση γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, να μάθουν στους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, όπως υπόθηκε και προηγουμένως. Η εποπτική διαχείριση στόχων, ή αλλιώς το coaching, όπως ονομάζεται, ειδικά στους εφήβους και στους ενηλίκους, που τους βοηθάει, όπως λέει και ο όρος, να βάλουν κάποιους στόχους στη ζωή τους και σιγά σιγά να αρχίσουν να τους ακολουθούν. Μέχρι εδώ λοιπόν όλα αυτά που σας είπα είναι εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν δέπει. Και φυσικά αν υπάρχουν συνοσηρότητες, κυρίως από το φάσμα των αγχωδών ή συναισθηματικών διαταραχών, μπορούμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία βεβαίως. Τώρα, σε σχέση με μελέτες που έχουν γίνει, με μεγάλους πληθυσμούς ανθρώπων με ΔΕΠΗ, τους έχουν παρακολουθήσει στην πορεία αυτό το χρόνο για να δουν πώς πάνε μετά από αγωγές, χωρίς αγωγές, θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαφάνεια που μιλάει για την βασική συμπτωματολογία της ΔΕΠΗ, αυτά που είπαμε στην αρχή δηλαδή, διάσπαση προσοχής, παρονοητικότητα και κινητικότητα. Έχουν δείξει λοιπόν ότι η προσεκτική διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής παρουσιάζει άμεση μείωση της βασικής συμπτωματολογίας της ΔΕΠΗ. Που σημαίνει, αν ο γιατρός ξέρει τι κάνει με τα φάρμακα και θα διαχειρίζεται πολύ σωστά στη δόση που πρέπει, παρακολουθεί με τον τρόπο που πρέπει, πολύ γρήγορα ο άνθρωπος με ΔΕΠΗ θα ανταποκριθεί σε αυτό. Πάντα βέβαια σε κάποια ποσοστά. Ποτέ δεν έχουμε σε κανένα φάρμακο σε καμιά αγωγή 100% επιτυχία. Πάντα κάποιοι βοηθούνται, αλλά αυτό είναι μια ιστορία. Επίσης, έχουν δείξει μελέτες ότι οι συμπεριφοριστικές τεχνικές είναι εξίσου αποτελεσματικές με τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά τους παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, αυτή ήταν μια μακρόχρονη μελέτη που είδε ότι στα τρία χρόνια, μετά από τρία χρόνια που αρχίσανε και γίνανε αυτές οι παρεμβάσεις, τα άτομα που πήραν τη φαρμακευτική αγωγή είχαν την ίδια βελτίωση με τα άτομα που κάνουν συμπεριφοριστικές τεχνικές. Η διαφορά ήταν ότι με τη φαρμακευτική αγωγή η βελτίωση ήρθε άμεσα. Άλλη τομή τώρα λοιπόν. Εκτός από τη βασική συμπτωματολογία, σε άλλους τομείς της ζωής που δυσκολεύεται κάποιος με ΔΕΠΗ. Έτσι. Οι συμπεριφοριστικές τεχνικές λοιπόν έχει ρηχθεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές με τη φαρμακευτική αγωγή. Σε άμεσο χρόνο τώρα, αμέσως στους εξής τομείς. Στην εναντιατοματικότητα και θετικότητα. Στα συναισθηματικά προβλήματα. Σε κοινωνικές δεξιότητες. Σε σχέσεις γονέων παιδιού. Και σε ακαδημαϊκές επιδόσεις. Παραθέτω εδώ μια μελέτη. Στη Γερμανία, 75 παιδιά σχολήσαν σε δύο ομάδες. Στην μία δώσανε φαρμακευτική αγωγή, στην άλλη δώσανε μια συμπεριφοριστική θεραπεία. Και αυτό που κάνανε, βέβαια είναι λίγο περίεργο σαν τρόπος, αλλά έχει ενδιαφέρον και το παραθέτω, γιατί είναι και μια ωραία έρευνα μελέτη από την Ευρώπη. Όποιος ανταποκρινόταν στη θεραπεία, το συνεχίζανε με τη θεραπεία που του δώσανε. Αν ανταποκρινόταν στα φάρμακα, συνεχίζανε να δώσουν φάρμακα. Αν ανταποκρινόταν στην συμπεριφοριστική, συνεχίζανε. Αν δεν ανταποκρινόταν, του προσθέτανε από το άλλο. Αν κάποιος έπαιρνε φάρμακα και δεν τον βοηθούσε αρκετά, του δεν βάζανε και συμπεριφοριστική. Αν κάποιος δεν ανταποκρινόταν αρκετά στην συμπεριφοριστική, του βάζανε και φάρμακα. Και βρήκανε ότι σε λίγα παιδιά που ξεκίνησαν συμπεριφοριστικά, χρειάστηκε αργότερα να προσθεθεί φαρμακοθεραπεία. Ενώ στα περισσότερα παιδιά που ξεκίνησαν φαρμακοθεραπεία χρειάστηκε να προσθεθεί και συμπεριφοριστική θεραπεία. Η μελέτη που παραθέτω εδώ πέρα είναι μια επισκόπηση πάρα πολλών μελετών. Εκδόθηκε πολύ πρόσφατα, το 2012, και πάνω σε αυτή βασίστηκε και το βίβλος που λέγαμε προηγουμένως, το white paper για τη ΔΕΠΗ. Και είναι ενδιαφέρον ότι χρηματοδοτήθηκε από μια φαρμακευτική εταιρεία, η οποία παράγει 5 συμβάσματα για τη ΔΕΠΗ. Και το λέω αυτό γιατί θα δείτε ότι εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται δεν είναι μια βεβαιασμένη μελέτη, αλλά είναι μια δίκαιη μελέτη. Έτσι όπως και εγώ την αντιληπτικά, όπως θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, ανέλησε 351 δημοσιευμένες μελέτες. Από ένα αρχικό πληθυσμό 5.000 περίπου μελετών, τις φιλτράρισε και από αυτές τις 351 μελέτες είναι κατάλληλες για να δούμε την πορεία, τη μακρόχρονη πορεία των ανθρώπων με ΔΕΠΗ. Είδε μελέτες από το 1980 έως το 2010. Έτσι, και το βασικό αντικείμενο ήταν μακρόχρονη έκβαση της ποιότητας ζωής άτομα με πρωταρχική διάγνωση ΔΕΠΗ.
Βέβαια, εδώ πέρα είδαμε και ανθρώπους που είχαν και ένα σωρό άλλες νοσηλευτικές καταστάσεις. Αλλά επειδή η βασική διάγνωση στο άρθρο του κοιτούσε ήταν η ΔΕΠΗ, τότε συμπεριλαμβάνουν εκεί πέρα. Και οι μελέτες αυτές είτε συνέκριναν άτομα με ΔΕΠΗ και άτομα χωρίς ΔΕΠΗ, ανεξάρτητα αν το πήραν από εκεί ή όχι, και είδαν στην πορεία του χρόνου πώς πάει η ζωή τους, είτε συνέκριναν άτομα με ΔΕΠΗ που πήραν παρέμβαση, κάποια παρέμβαση, φαρμακευτική συντροφική, και είναι με άτομα με ΔΕΠΗ που δεν πήραν παρέμβαση. Και είδαν αυτοί οι μελετητές που κάναν την ενδοσκόπηση ότι οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες, από τις 351, οι 160, μιλούσαν για εξαρτήσεις, δηλαδή πώς πήγε αυτό το άτομο που μπορεί να ζήσει σε σχέση με τις εξαρτήσεις, σε ουσίες ή σε άλλα πράγματα. Μετά, το επόμενο μεγάλο κομμάτι ήταν η εκπαίδευση, πώς τα πήγαν ακαδημαϊκά αυτοί οι άνθρωποι, τα προβλήματα συμπεριφοράς, η κοινωνική λειτουργικότητα, η εργασία κτλ. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά μικραίνει η πίτα. Τώρα, η έκφαση που αν κάποιος έχει ΔΕΠΗ ή όχι, τη συγκρίνουν εδώ πέρα, ανεξάρτητα από το αν πήρε αντιμετώπιση ή όχι. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι από τις 351 μελέτες που είδανε, τρεις στις τέσσερις μελέτες, το 75% ή 74%, έδειξαν ότι αυτός που έχει ΔΕΠΗ θα έχει φτωχότερη έκβαση στη ζωή του από ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ΔΕΠΗ. Σε αυτούς τους τομείς. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μία στις τέσσερις μελέτες, το 26% δηλαδή των μελετών, έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε πληθυσμούς με ΔΕΠΗ χωρίς ΔΕΠΗ, ή ακόμα και κάποιες μελέτες έδειξαν ότι αυτοί που είχαν ΔΕΠΗ τα πήγαν και καλύτερα στη ζωή τους. Ακόμα και χωρίς αντιμετώπιση. Τώρα, οι μελέτες όταν συγκρίνανε ΔΕΠΗ με αντιμετώπιση και ΔΕΠΗ χωρίς αντιμετώπιση. Εδώ, οι περισσότερες μελέτες πάλι, 3 στις 4, 72%, έδειξαν ότι η παρέμβαση βελτιώνει την έκβαση της ΔΕΠΗ. Ανεξάρτητα του τι παρέμβαση είναι, βοηθάει. Η παρέμβαση βοηθάει. Όμως η παρέμβαση δεν επιταχάνει ομαλοποίηση. Έτσι, δεν είναι μια ίωση, μια άλλη ασθένεια που θα πάρει σαν διαιτητικό, θα φύγει και θα έτσι. Δεν επιτυχάνει την απόλυτη ομαλοποίηση. Αλλά επιτυχάνει μια σοβαρή βελτίωση και βοήθεια τη βελτίωση στην ποιότητα της ζωής. Και εδώ σας δείχνει αυτό το διάγραμμα ότι η παρέμβαση οδήγησε με ιεραρχικό τρόπο, όπως το βλέπετε εκεί στη λίστα, καταρχάς σε προβλήματα οδήγηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δείτε κακό σα προηγουμένως. Σε προβλήματα παχυσαρκίας, αυτοπεποίθησης, κοινωνικότητας, εκπαίδευσης. Έτσι. Και σιγά σιγά άρχισε να μικραίνει το ποσοστό των μελετών που έδειχναν ωφέλεια. Τα επαγγελματικά θέματα ήταν το τελευταίο από αυτά που βοηθήκανε από την παρέμβαση του ΔΕΠΗ. Κατά κάποιο τρόπο, σαν να σου λέει ότι το τελικά πώς θα τα πας επαγγελματικά δεν είναι τόσο σχετικό με το αν πήρες ή όχι παρέμβαση. Αυτά που σας δείχνουν εδώ υπόθηκαν και προηγουμένως. Έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που διαγνώστηκε με ΔΕΠΗ συνεχίζει να έχει ΔΕΠΗ στην ενηλικό ζωή και δυστυχώς ακόμα, όχι στην Ελλάδα αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στήριξης αυτών των ανθρώπων. Και παρόλο που ξέρουμε και από νευροβιολογικές έρευνες ότι οι άνθρωποι που είχαν ΔΕΠΗ στην παιδική ηλικία, ακόμα κι αν στην ενήλικο ζωή δεν παρουσιάζουν αρκετά συμπτώματα για να διαγνωστούν, έχουν διαφορά στον εγκέφαλό τους από ανθρώπους που δεν έχουν ΔΕΠΗ. Οι φοιτητές με ΔΕΠΗ αναφέρουν ότι έχουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, ακαδημαϊκής αβεβαιότητας και έχουν χαμηλότερη βαθμολογία από φοιτητές που δεν έχουν ΔΕΠΗ. Και δεν παρατήρησαν οι ίδιοι σε αυτοσυμπληρωμένα ερωτηματολόγια βελτίωση των συμπτωμάτων ΔΕΠΗ και των άλλων προβλημάτων τους με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχει μία μέθοδος που βοηθάμε τους νέους ενηλίκους πάρα πολύ και έχει μελετηθεί σε κάποιες πρόσφατες έρευνες με την ειδοτική διαχείριση στόχων, η οποία αυτό που κάνει είναι βοηθάει τους ανθρώπους να βάλουν στόχους στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, στην αναλυτικότητά τους, στην αυτοδιαχείριση, στους σχεδιασμούς στόχων,
στο άγχος, στην κοινωνικότητα, διαχείριση χρόνου, όλα αυτά τους τομείς τους βοηθάει να βάλουν στόχους στη ζωή τους και να τους παρακολουθεί ο προπονητής τους, ο coach, και να τους βοηθάει να τους επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Και έτσι, μελέτες δείξανε ότι 8 εβδομάδες υποπτικής διαχείρισης στόχων σε 148 φοιτητές έδειξε σημαντική βελτίωση σε αυτούς τους τομείς που βλέπετε. Ακαδημαϊκή επίδοση, στρατηγικές μάθησης, αυτοπεποίθηση και ποιότητα ζωής. Τώρα, η διάγνωση της ΔΕΠ σε όρημη ηλικία, δηλαδή όχι πια καν στη νεαρή ενήλικο ζωή, αλλά πολύ αργότερα. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους τα καταφέρνουν μια χαρά στη ζωή τους. Με αδιάγνωστη ΔΕΠ μπορεί να τα καταφέρουν ακαδημαϊκά, να τα καταφέρουν επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά. Όμως υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Υποφέρουν από πολλές ενοχές και από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και αυτό που προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, αν διαγνωστούν, είναι ανακούφιση και αλλαγή στην ποιότητα της ζωής τους, γιατί έτσι μειώνεται πια αυτή η ενοχή και αυτό το άγχος που έχουν σε όλη τη ζωή τους, ότι εγώ δεν τα καταφέρνω αρκετά καλά, είμαι τεμπέλης, είμαι ανίκανος, είμαι ανάξιος. Σας βάζω μερικά παραδείγματα, τα οποία τα επέλεξα από περιστατικά που έχω δει εγώ, πιο πολύ για να πάρετε μια γεύση, δεν είναι κάποια στατιστική πια ή κάποια μελέτη που σας βάζω εδώ πέρα. Ο Λεωνάρδος, που φυσικά δεν λέγεται Λεωνάρδος, διαγνώστηκε με ΔΕΠ και δυσλεξία, δυσαναγνωσία σε ηλικία 14 ετών, χωρίς συνοσιογραφικές άδειες. Βοηθηθήκε με ειδική αγωγή για τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες, με νευροανάβραση και με υποπτική διαχείριση στόχων. Πρόσφατα, τώρα δηλαδή φέτος, έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις και μπήκε το 10ο στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι προσπαθώ να πω εδώ, το παιδί είχε ΔΕΠ, είχε και δυσλεξία, είχε και μια δυνατή λεκτική νοημοσύνη που το έχω βάλει στην διαφάνειά μου εδώ πέρα. Δεν είχε συνοσηρότητες, δεν είχε καταθλίψεις, δεν είχε διαταραχές συμπεριφοράς, εξαρτήσεις. Πήγε μια χαρά έτσι, και μπήκε με πολύ ψηλή βαθμολογία σε μια σχολή που αυτός ήθελε όντως να δει. Ο Μάριος διαγνώστηκε με ΔΕΠ και δυσλεξία επίσης σε ηλικία 9 ετών. Ο δάσκαλος του 6ου Δημοτικού είχε πει στη μάνα ότι ξέρετε το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, μην το πάει στο λύκειο. Μετά το γυμνάσιο, βάλ' το να μάθει μια τέχνη ή να πάει σε ένα επαγγελματικό λύκειο ή κάτι τέτοιο. Βοηθήθηκε όμως παρόλα αυτά ο Μάριος και με ειδική αγωγή για τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες, με λογοθεραπεία, με νευροανάβραση και η μητέρα παρακολούθησε συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης γονέων. Τελειώνοντας το λύκειο, που φυσικά πήγε και το τελείωσε, έδωσε πανελλήνιες και πέρασε πρώτος στο τμήμα πληροφορικής του Τρίτη ΡΕΑ. Ήταν η πρώτη επιλογή, δεν είχε διάλεξει αυτό, εκεί ήθελε να μπει και μπήκε πρώτος. Τώρα είναι στο τρίτο έτος και παράλληλα με τις σπουδές του κάνει εφευρέσεις. Αναπτύσσει καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές για ειδικές παραγγελίες, οι οποίες μπορεί να δηλαδή παίρνει ειδικές παραγγελίες, πληρώνει για αυτές. Είναι δηλαδή ένας καταπληκτικός κύριος Γρανάης, ένας επιστήμονας που έχει βάλει όλο το δυναμικό του σε λειτουργία. Η αδαμαντία διαγνώστηκε με ΔΕΠ σε ηλικία 48 ετών. Στη ζωή της ακολούθησε μια καριέρα γραμματιακής υποστήριξης σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο και τα πήγε καλά. Διετέλεσε γραμματέας υψηλό βαθμό στελεχών με πολύ καλή επιτυχία και ήταν πολύ δημοφιλής στη δουλειά της. Παρ' όλα αυτά, σε όλη τη ζωή και σε όλη την καριέρα βασανιζόταν από ενοχές για τις δυσκολίες της διαχείρισης χρόνου που είχε, καθώς και για συγκέντρωση προσοχής, ειδικά όταν βρισκόταν σε γραμματιακό περιβάλλον που ήταν κι άλλοι και ακουγόντουσαν πολύ θόρυβοι και έπρεπε να σηκώνει και τηλέφωνα και εκεί δυσκολευόταν και πέθανε πάρα πολύ. Ο Σοφρόνης διαγνώστηκε με ΔΕΠ σε ηλικία 55 ετών. Μετά το σχολείο, παρόλα αυτά, μετά το σχολείο, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, άσκησε την ιατρική για πολλά χρόνια. Σε ηλικία 45 ετών αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ψυχοθεραπευτής, εκπαιδεύτηκε, έγινε ψυχοθεραπευτής, είναι πολύ επιτυχημένος ψυχοθεραπευτής σήμερα στην Αθήνα. Όταν όμως διαγνώστηκε με ΔΕΠ σε αυτή την ηλικία των 55 ετών, είπε ότι ανακουφίστηκε πάρα πολύ, δικαιώθηκε πάρα πολύ, γιατί τον βασισάνιζε το φάντασμα της μητέρα του, που μια ζωή τον κατηγορούσε ότι είναι ανάξιος, ότι είναι τεμπέλης, ότι δεν αξίζει και αυτό άλλαξε σημαντικά την ποιότητα ζωής του Μιχάλη, του Σοφρόνη, με συγχωρείτε. Δεν έχει δει εδώ πέρα καν το πώς βελτίωσε ακόμα περισσότερες ικανότητες του Σοφρόνης, αλλά πιο πολύ θέλω να τονίσω την ανακούφιση και εκεί θέλω να μιλήσω. Συμπερασματικά λοιπόν, η παρέμβαση βελτιώνει άμεσα την εικόνα της ΔΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό να διαγνώσουμε έγκαιρα και να παρέμβουμε. Η παρέμβαση βελτιώνει και τη μακρόχρονη πορεία της ΔΕΠ. Δεν είναι κάτι που απλά θα βοηθήσει λίγο στην αρχή και μετά θα χαθεί. Η βελτίωση δεν εξαρτάται από το είδος της παρέμβασης.
Και φυσικά η παρέμβαση δεν επιταχάνει μονοποίηση εξάλληψη τη δεύτερη. Θα σταματήσει αυτό ο άνθρωπο να είναι αυτό που ήταν. Η παρέμβαση μακρόχρονα ωφελεί κυρίω τα προβλήματα οδήγηση, παχυσαρκία, αυτοποίθηση, κοινωνικότητα, εκπαίδευση, όχι τόσο στα επαγγελματικά θέματα. Στατιστικά, οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ έχουν χειρότερη μακρόχρονη έκβαση από του ανθρώπου χωρί ΔΕΠΗ, ανεξάρτητα αν τον πήραν παρέμβαση, κάποια παρέμβαση ή όχι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ανθρώπων που θα τα πάνε και πολύ καλύτερα από τους άλλους. Ακόμα και χωρίς φαρμακευτική ή άλλη συμπεριφοριστική αγωγή. Κλείνω με μια μαρτυρία που αντέγραψα από αυτή τη μελέτη και από το white paper. Έτσι, ένας Βρετανός λέει: φίτησα σε 4 διαφορετικά κολέγια. 3 φορές συγκατέλεξα τις σπουδές μου. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερα τελικά. Με μόνο εφόδιο τη θέληση τα έβγαλα πέρα. Αλλά η συναισθηματική ταλαιπωρία μου ήταν φρικτή. Πιστεύω ότι αν γνώριζα την ΔΕΠΗ εννοεί, γύρω μου θα με φρόντιζαν και οι γονείς μου θα με υποστήριζαν στο σχολείο. Πιστεύω ότι θα είχα καλύτερη εκφράση. Ευχαριστώ.